Την ώρα που οι αρμόδιοι δεν έχουν δώσει λύση εδώ και μέρες στην περιβαλλοντική βόμβα στην περιοχή του Καρτερού, νέος ξεσηκωμός κατοίκων και αλήματα που πέφτουν στο Ριάκι επικρατεί στο Σκαλάνι. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στην περιοχή, καταγράφοντας τις απαράδεκτες αυτές εικόνες, όπως και την αγανάκτηση των δημοτών. Οι άνθρωποι θα αρρωστήσουν όλοι με τα λίματα που πέφτουν εδώ, στον δρόμο. Και ο Βοργάς πάει τη μυρωδιά όλοι στο χωριό. Κουνούπια, σφίγγες, τα πάντα είναι εδώ. Κάθε 2-3 μήνες φράσουν και σκύνονται στο ριά και πάνε κάτω. Τους αρμόδιους τα έχω πει γραφτά, σου λέω, να πάω να σου φέρω αριθμό πρωτοκόλλου που έχω πάει και στο Δήμο μέσα, σαν να μιλάς τείχου. Τον περισσότερο καιρό τα λίματα τρέχουν στο Ριάκι. Έτσι, κάποια στιγμή θα φτάξουν και στη θάλασσα. Το θέμα είναι θέμα υγείας. Δεν πρέπει αυτοί που ήρθαν προεκλογικά και μας υποσχεθήκαν ότι θα μας κάνουν και θα μας δείξουν, δεν πρέπει να εφαρμόσουν αυτά που είπαν. Έχουν κάνει τη δεξαμενή, την έχουν σωληνώσει, αλλά δεν την έχουν τηλεοποιήσει και τρέχουν τα λίματα στα σπίτια, στις αυλές των σπιτιών απ' έξω. Και πάει στην τελευταία δεξαμενή και κάθονται τα λίματα, τα σκληρά λίματα, και δεν δουλεύουν τα μηχανήματα να στείλουν τα νερά πάνω στο Σαραγινό στις δεξαμενές. Πρόκειται για μια δεξαμενή όπως λέγονται τα λίματα στην περιοχή Κουτσουνάρη, η οποία πλημμύρισε για ακόμη μια φορά. Οπότε πέσουν τα λίμματα κάτω. Θα στείλει δύο βιτία να πάρει τη λιματοράσπη και πάλι τα ίδια. Αυτό με τα βιτία κάθε πότε γίνεται? Να, άμα ξεχυλήσει. Τώρα όπως ξεχύλησε μπορεί να στείλει αύριο μεθαύριο δύο βιτία. Μόλις ξεχυλήσει, δηλαδή έρχονται οι αρμόδιοι. Μπράβο, ναι. Και τι λέτε λοιπόν στην ΔΕΙΑΗ? Τους τα έχω πει όλα. Και γραφτά, και γράφω και από όλα τους τα έχω στείλει. Υπόσχονται ότι θα το φτιάξουμε. Δημότες διαμαρτύρονται για τη δυσοσμία τα κουνούπια και για την αδιαφορία, όπως λένε, των αρμόδιων να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα. Πάρα πολλές φορές με το βοριαδάκι η μυρωδιά έρχεται μέσα στον οικισμό. Η ΔΕΙΑΗ πρέπει να δώσει λύση, γιατί έχουμε τη μυρωδιά, δυσοσμία και κουνούπια. Τα πάντα φτιάχνουν οι ενετοί, φτιάχνανε και η υδραγωγία και αποχετεύσεις. Εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Συνέχεια είμαστε στη ΔΕΙΑΗ και παίρνουμε υποσχέσεις, αλλά μένουμε στις υποσχέσεις. Ως κοινότητα έχουμε πάει πάρα πολλές φορές και το έχουμε πει για αυτό εδώ το πράγμα. Τώρα θα σας μιλήσει και ο πρόεδρος. Ουδέ μία ανταπόκριση. Δεν βλέπω τίποτα ενδιαφέρον. Όλα υποσχέσεις. Οι κάτοικοι συνέχεια με βλαστιμούνε. Τι κάνεις? Γιατί δεν φτιάχνεις κάτι, μια κατάσταση εδώ πέρα? Από πλευράς ΔΕΙΑΗ τονίζεται ότι οριστική λύση στο όλο πρόβλημα θα δοθεί με την κατασκευή μικρής μονάδας επεξεργασίας λιμάτων και ότι προς την κατεύθυνση αυτή κατατέθηκε τεχνικό δελτίο στην περιφέρεια Κρήτης με στόχο την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του περιβαλλοντικού αυτού έργου.